Κώστα, καλησπέρα. Ο Ολυμπιακός έχει περάσει τον τελικό της EuroLeague. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία για το τέταρτο ευρωπαϊκό. Είναι έτοιμη η ομάδα? Εντάξει, τώρα τι περιμένουμε να σου απαντήσω. Την ερώτηση ότι δεν είναι έτοιμη η ομάδα. Σαφώς και είναι έτοιμη η ομάδα. Είμαστε έτοιμοι να διεκδικήσουμε τις πιθανότητές μας και να παρουσιαστούμε όσο το δυνατό πιο δυνατή αύριο. Θεωρείς ότι το δεύτερο ημίχρονο με τη Μονακό, για να είμαι πιο σωστός, η έναρξη του τρίτου δεκαλέπτου, είναι μια καλή όθηση για τον Ολυμπιακό για να ξεκινήσει έτσι δυνατά και στο μάτς με τη Ρεάλ? Σίγουρα μπορεί να είναι και μια καλή όθηση, αλλά μπορεί να είναι και, ένα καλό καμπανάκι το πρώτο ημίχρονο με τη Μονακό, που αν έχουμε την ίδια απόδοση δεν θα είναι καλά τα πράγματα για μας. Οπότε πρέπει να είμαστε πάρα πολύ συγκεντρωμένοι και στα 40 λεπτά του παιχνιδιού αύριο. Θεωρείς ότι τα δύο παιχνίδια της regular season μπορούν να παίξουν ρόλο για τον Ολυμπιακό, να του δώσουν όθηση, βασικά να τον βοηθήσει στο διάβασμα της αντίπαλης ομάδας? Είναι κάτι διαφορετικό τώρα στο Final Four? Είναι τελείως διαφορετικό. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και με τη σειρά με τη Φενέρ και στο προηγούμενο παιχνίδι. Δεν μετράει τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Το αυριανό είναι ένα παιχνίδι 40 λεπτών το οποίο κρίνει ένα τίτλο και όλα είναι στο 0. Όλα ξεκινάνε από την ίδια βάση και θα γίνει μια μάχη. Θέλεις να στείλεις κάποιο μήνυμα στον κόσμο της ομάδας που θα έρθει στο γήπεδο? Σίγουρα ευχαριστούμε τον κόσμο για όλη αυτή την προσπάθεια που έχει κάνει να βρεθεί δίπλα μας, αλλά το καλύτερο μήνυμα θα είναι να δώσουμε το καλύτερό μας σε αυτό και να διεκδικήσουμε τον τίτλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.